Νέος χορηγός στο κανάλι, AO.com, εδώ πέρα μπορείτε να αγοράσετε φθηνά και άξιοπιστα coins, πάρα πολύ γρήγορα ανταπόκριση και πάρα πολύ καλό online service. Εννοείται, βάζετε το κωδικό JEO για 5% off, το link είναι στο description. Αν δεν προλαβαίνετε να παίξετε Squad Battles, Division Rivals και εννοείται Winged League και θέλετε 23 νίκες και πάνω, τσεκάρετε το link στο description. Γεια σας παιδιά, το τάξε εδώ ένα βίντεο σήμερα και όπως βλέπετε έχουμε να ανοίξουμε ένα food freeze party bag. Ανοίξαμε χθες από το δικό μας account και δεν πήγε τόσο καλά, βγάλαμε πάρα, οπότε είπα αφού με άφησε ο φίλος μου να ανοίξω και ένα από το δικό του account. Να δούμε αν θα βγάλουμε κάτι καλύτερο, γιατί όχι, γιατί είδε ότι πολλοί από εσάς βγάλετε καλά πραγματάκια, άλλοι βέβαια όχι και τόσο καλά, αλλά να δούμε λίγο πάνω κάτω τι γίνεται, γιατί εμάς δεν πήγε καθόλου καλά, αφού δεν ήταν ούτε boards. Να δούμε λίγο αν θα βγάλουμε κάτι καλύτερο σε αυτό το account. Δηλαδή αν θα είναι εγώ κάτω βασικά κυρίως, αυτό με νοιάζει. Και για να δούμε λοιπόν, να το ανοίξουμε και να δούμε αν είμαστε τόσο άτυχοι εμείς. Για να τσεκάρουμε εδώ πέρα. Μα κάνω να το βγάλω κάτι καλό. Είναι walkout. Είναι walkout. Όπα. Α, τι είναι αυτό. Ο Davis είναι route to the final. Αν είναι route to the final, είναι ακραίο. Παιδιά, είναι ακραίο πουλ αυτό έτσι. Είναι route to the final του Davis. Είναι απίστευτη κάρτα. Κοιτάξτε κάρτα. Είναι route to the final. Δεν είμαι σίγουρος αν έχει team of the group stage, γι' αυτό στην αρχή δεν είχα τόσο hype. Αλλά μάλλον δεν έχει. Οπότε είναι ακραίο. Γενικά ήταν ακραίο από την αρχή. Δηλαδή όταν δείτε κάποιος Καναδά, είναι ακραίο. Έχει ακραία stats. Ουσιαστικά είναι μια endgame κάρτα για left back συγκεκριμένη. Αλλά φανταστείτε ότι θα πάρει και upgrade. Αν δεν κάνω λάθος, πώς λένε, η Bayern παίζει με τη Lazio. Οπότε μάλλον θα περάσει, θα πάει 87-88 αυτή η κάρτα. Είναι τρομερό πουλ, παιδιά, είναι τρομερό πουλ. Δεν περίμενα να βγάλω κάτι τέτοιο. Δυστυχώς δεν είναι στο δικό μου account. Δυστυχώς εμείς βγάλαμε πάρα, αλλά. Τι να πω, οκ. Okay. Όχι, είναι πάρα πολύ καλό, είναι πάρα πολύ καλό pool. Εννοείται ότι εγώ είναι untradable, αλλά πραγματικά πιστεύω ότι έχει τελειώσει το left back για αυτόν φέτος. Δεν μπορεί να πάρει κάτι καλύτερο εκεί πέρα για left back. Ακόμη και ο Τραωρέ, οριακά με αυτή την κάρτα δεν είναι καλύτερος για μένα. Τέλος πάντων, πάμε λοιπόν τώρα στο Winged League. Τι να πω, ξενέρωσα λιγάκι που δεν ήταν στο δικό μου account αυτό. Αλλά τουλάχιστον βγάλαμε κάτι καλό στο account του φίλου μου που ευτυχώς με άφησε να το ανοίξω. Οπότε αυτά, πάμε στο Wicked League να δούμε τι έγινε στην υπόλοιπα παιχνίδια. Και πάμε λοιπόν τώρα στο δικό μας Wicked League μετά από το τρομερό pool που βγάλαμε πριν από λίγο. Δεν το χάρηκα τόσο πολύ γιατί δεν ήταν στο δικό μου account, αλλά πραγματικά είναι ένα απίστευτο pool. Πραγματικά πιστεύω ότι από τα καλύτερα πράγματα που μπορείς να τύχεις είναι για τη θέση του ότι καλύτερο, τι να πω. Τα αφήνουμε πίσω μας λοιπόν, ευτυχώς του βγάλαμε κάτι καλό. Να βγάλει και αυτός κάτι καλό το δικό του account, γιατί το ανοίξαμε το base icon και είχαμε βγάλει overmars. Οπότε καλό είναι, κάπως εξορροπείται λίγο. Πάμε στο δικό μας Wicked League. Είχαμε αφήσει χθες το ρεκόρ μας στο 6-2, αν δεν κάνω λάθος, και συνεχίζουμε. Να πω τώρα λίγο, όσο βλέπετε τα highlights, δεν θα σχολιάσω τόσο τα παιχνίδια, γιατί δεν έχει και τόσο νόημα το πόσο καλά πήγαμε σήμερα, στο σημερινό βιντάκι βασικά. Α, παρένθεση, εδώ πέρα βλέπετε νίκαγα 3-0. Νίκαγα 3-0 στο ημίχρονο και ξαφνικά χαλάρωσα πάρα πολύ και μου το έκανε 3-3 με αυτή την κεφαλιά του Ζαχά στο 90 που δεν έχω ξαναπάει ποτέ τέτοιο γκολ. Αναγκαστικά έβαλα Μπαπέ, όπως βλέπετε, το δανεικό στην παράταση, το κάναμε 4-3 και Μπαπέ μου χάρισε και την νίκη με αυτό το ωραίο φινέ σοτ με δοκάρι και μέσα ευτυχώς στο 114. Έπρεπε να το βάλω τον Μπαπέ μέσα γιατί ήταν πολύ άδικο να χάσω αυτό το παιχνίδι. Από 3-0 ημίχρονο 3-3. Χαλάρωσα πάρα πολύ και δεν έπρεπε. Ευτυχώς έστω και με τον Μπαπέ στην παράταση τον νίκησα. Τώρα όσον αφορά την ομάδα, όπως έλεγα πριν γίνει αυτό με τον Εμπαπέ στην παράταση, δεν θα σχολιάσω τόσο τα παιχνίδια συγκεκριμένα, γιατί αυτό που θα δείτε αύριο δυστυχώς μου ξενέρωσα τόσο πολύ που πραγματικά μου χάλασε όλο το Wicked League. Δεν θα πω παραπάνω, απλά να δείτε το αυριανό βιντεάκι να καταλάβετε τι γίνεται. Σε αυτό το σημερινό βίντεο, μέχρι δηλαδή το Σάββατο βράδυ, είχαμε απίστευτο ρεκόρ, παιδιά. Τελειώσαμε με ρεκόρ 11-3. 11-3 ρεκόρ, παιδιά. Θα το δείτε σήμερα. Βασικά έχω βάλει σχεδόν όλα τα παιχνίδια. Πλάβω σε μερικά, έχω κόψει τα highlights για να μην κουράσω τόσο πολύ. Εδώ πέρα πήραμε και ένα race cut και έχουμε ρεκόρ 8-2. Τελειώσαμε ρεκόρ 11-3, που το 11-3 είναι ένα ρεκόρ σε φάση να πας ένα εύκολο, όχι εύκολο εντάξει, ένα χαλαρό γκολντένα αν συνεχίζεις με αυτό το consistency που δυσκολεύει μετά πολύ το πράγμα βέβαια, δεδομένου ότι δυσκολεύουν οι αντίπαλοι, με βάλε με elite παίχτες, θα τα δούμε αύριο αυτά όμως. Ας σχολιάσουμε λίγο τι έγινε εδώ πέρα μέχρι το 11-3 και όχι παραπάνω. Η ομάδα έπαιξε πάρα πολύ καλά. Όπως ξέρετε, όσοι δεν το έχετε ακούσει, παίζω με Megabyte. Δηλαδή, δεν παίζω πλέον με το Ιντερνετ μου και παίζω με Megabyte. Πιάνω 10 Mbps. Απλά έχω ένα παράπονο αυτή τη φορά. Θα τα πω και αύριο, αλλά και ακόμη και στο 11-3. Για κάποιο λόγο έπαιζα με 90 ms και παραπάνω. Δεν ξέρω για ποιο λόγο γίνονταν αυτό. Δεν είχα delay, ok, δεν είχα delay, αλλά ενώ στο προηγούμενο Wicked League με τα Megabyte έπαιζα σταθερά με 80 ms, μερικές φορές πήγαινε και 78-75. Σε αυτό το Wicked League, αν θα το βάλω και στο επόμενο βιντεάκι κυρίως, που εκεί είναι το μεγάλο θέμα, αύριο δηλαδή, έπαιζα με 80 και 90. Δηλαδή, πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, έλεγε 85-90 ms το λιγότερο. Δεν ξέρω γιατί. Και πάμε τώρα σε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Λοιπόν,
Κοιτάξτε πέναλτι. Δεν θα δείξω όλα τα γκολάκια. Θα δείξω μόνο τα πιο αστεία γκολ. Κοιτάξτε πώς έχω φάει δύο γκολ. Δύο πέναλτι. Αυτό ήταν πέναλτι. Αυτό ήταν πέναλτι. Δύο πέναλτι εκτός φάσης. Το πρώτο, ας πούμε ότι το δέχομαι γιατί το είχα πατήσει. Εδώ πέρα, παιδιά, δεν είχα πατήσει τίποτα. Εδώ δεν είχα πατήσει τίποτα με τον Βαράν. Και κάνει μόνο του πέναλτι. Και είχα κάνει εγώ 3-1 έτσι. Από έναν αντίπαλο ο οποίος ναι, μεν ήταν καλός. Αλλά όπως βλέπετε, 4-4. Πάρα πολύ ωραία παλιά εδώ πέρα. Κρέσπο, Χάτζι, 5-4. Σε 70. Και δεν έφτανε μόνο αυτό. Το μάτσο αυτό ήταν 5-4 από δύο πέναλτι εκτός φάσης. Δεν λέω κάτι άλλο. Πάμε τώρα στο 76. Ήταν καλός αντίπαλος, εννοείται, και η Μπαπέ. Όταν έχει Μπαπέ, αυτά είναι, γίνονται πολύ εύκολα. Κάνει 5-5 και κοιτάξτε εδώ πέρα τι γίνεται. Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται, παιδιά. Έχει την μπάλα με τον Γκόμες, οκ. Okay. Δοκάρι, εντάξει, το δέχομαι. Κοιτάξτε τι γίνεται εδώ. Αυτό, τι είναι αυτό. Παιδιά, τι είναι αυτό. Χάνω μάτς έτσι. Έχασα το μάτς 6-5 με αυτό το γκολ. Αυτό το γκολ πραγματικά θα το βάω σε κάθε παιχνίδι σαν νήτρο μου, πιστεύω. Γιατί είναι τόσο άδικο. Θα είχα ρεκόρ 12-2 και με ρεκόρ 12-2 θα ήταν τα πράγματα αλλιώς. Αλλά τουλάχιστον υπάρχει κάρμα, ας πούμε, γιατί κοιτάξτε τι έγινε σε αυτό το παιχνίδι. Όπου ήταν ένα παιχνίδι με έναν αντίπαλο ο οποίος, okay, δεν ήταν τόσο. Ήταν καλός, αλλά θα άξιζε να νικήσω έτσι κι αλλιώς, θα δείτε τι έγινε. Πιστεύω θα νίκαγα. Η πρώτη ουσιαστική, βασικά όχι η πρώτη ουσιαστική φάση, η πρώτη καλή φάση που μου κάνει εδώ πέρα, έκανε κάτι περίεργα σούτ έξω από την περιοχή, κάτι φινές έξω από την περιοχή, τα οποία δεν πολύ μπαίνουν φέτος, δεν ξέρω γιατί τα έκανε. Τέλος πάντων, μου βάλε γκολ έτσι με τον Πογκμπά, με τον Χάτζι απαντάμε γρήγορα με έναν τυχερό τρόπο. Καλά, με τα γκολ που έχω φάει εγώ, τα πέναλτις και τα γκολ που έφαγα στο τέλος, στον προηγούμενο μάτς, δεν μπορούμε να μιλάμε για τύχη. Αλλά ναι, ήταν ένα τυχερό γκολ, στο 44 κάνω το 2-1 και για κάποιο λόγο, ευτυχώς για μένα, μου κάνετε το έργο πιο εύκολο και βγαίνει στο ημίχρονο, νίκαγα μόνο 2-1. Νικάμε πάρα πολύ εύκολα έτσι λοιπόν. Έχουμε πλέον ρεκόρ 13, που είναι ένα πολύ καλό ρεκόρ. Θα μπορούσα να είχα 11-2, μην τα ξαναλέμε τώρα, εντάξει, πολύ. Τέλος πάντων, εντάξει, πραγματικά να χάνεις παιχνίδι από αυτό το γκολ που είδατε και να χάνεις παιχνίδι και από τα δύο πέναλτι εκτός φάσης μου στοίχησε πάρα πολύ και θα μου στοιχήσω και παραπάνω αυτά που θα δείτε αύριο που δυστυχώς έπαιζα τόσο καλό FIFA. Πραγματικά έπαιξα πάρα πολύ καλό FIFA. Εδώ πέρα ένα πολύ εύκολο παιχνίδι. Το νίκαγα 3-0, δεν τίποτα. 13 ρεκόρ, ρεκόρ 13. Έπαιξα πάρα πολύ καλό FIFA και δυστυχώς βάλα αυτό το παιχνίδι το οποίο εδώ πέρα χάσαμε άδοξα, πολύ άσχημα με δύο πέναλτι εκτός φάσης. Θα δείτε και τι έγινε αύριο, πράγμα που δεν μου έχει ξανασυμβεί ποτέ σε κανένα FIFA τόσο πολύ. Θα δείτε τι έγινε αύριο, την Κυριακή δηλαδή. Θα δείτε αύριο τα παιχνίδια της Κυριακής. Θα δείτε τι έγινε αύριο και τα πράγματα δεν πήγαν τόσο καλά. 11-3 τα αφήνουμε σήμερα, τρομερό ρεκόρ το 13, αλλά δυστυχώς δεν. Θα δείτε αύριο λοιπόν τι εννοώ, τα λέμε, γεια σας.